που θα έπρεπε να τηρεί, είχε δεσμευτεί ότι δεν θα το στηρίξει εξ αρχής. Εγώ βλέπω μια παραλλαγή και διαφοροποίηση. Το θέμα είναι ότι ο κύριος Βορύδης είναι μία μονάδα. Υπάρχουν 300 βουλευτές. Εδώ το θέμα θα κάνουν και 300 βουλευτές. Γιατί για να περάσει ένα νομοσχέδιο θέλει την πλειοψηφία. Το θέμα είναι και οι υπόλοιποι να πούνε όχι, να φωνάξουν και να πούνε ένα δυνατό όχι. Όχι να κάνουν επεκφυγή με το δεν συμμετέχω. Έτσι. Ναι. Έχει τη μορφή δημοψηφίσματος αυτή η ψήφιση. Εάν συμμετέχουν. Αυτό πρέπει να καταλάβουν όλοι οι 300. Η μη συμμετοχή είναι συνενοχή. Έτσι. Το να επιτρέπει μπροστά σου να συντελείται ένα έγκλημα πολιτικό, είσαι συνένοχος. Η απραξία είναι συμμετοχή. Όλα αυτά που κάνουν τα άλλα κόμματα που δεν κάνουν απολύτως τίποτα, κανένα έργο, είναι συμμετοχή. Είναι εξίσου υπόλογοι και υπέτη προς τον ελληνικό λαό και την ιστορία. Μάλιστα. Οι 300 για να περάσει ένα νομοσχέδιο, αν παρευρίσκονται και 300, θέλει 151. Εάν απέχουν οι 100, επειδή τα νομοσχέδια βγαίνουν με την τρέχουσα πλειοψηφία, θέλει 101. Καταλάβατε τι γίνεται. Και γι' αυτό τους δίνει διέξοδο, αντί να το καταψηφίσουν, να απέχουν για να το περάσει με λιγότερες ψήφους. Που σημαίνει αυτό ότι δεν είναι μόνο η κυβέρνηση το κυβερνούν κόμμα, είναι και τα υπόλοιπα κόμματα. Κυρίως. Όλοι μαζί κύριε, όλοι μαζί, παρεάκι. Πάει η κυβέρνηση λοιπόν, πάει η Νέα Δημοκρατία, φέρνει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, έρχονται και δίπλα και τα υπόλοιπα κόμματα, μια παρέα όλοι μαζί. Για να χτυπήσουν την Ορθοδοξία, να χτυπήσουν το θεσμό της ελληνικής οικογένειας. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ δύσκολες ώρες αυτή τη στιγμή για το θεσμό της οικογένειας. Πάνε να το ισοπεδώσουν. Και πάνε να κάνουν το άσπρο μαύρο, κύριε Καμπούρη. Το πρωί κάπου συζητάγαμε και βγήκανε κάποιοι και λέγανε ότι δήθεν στη διαβούλευση είναι ίσα τα σχόλια, είναι μισά-μισά. Μισά υπέρ, μισά κατά. Δεν ισχύει αυτό. Τουλάχιστον πολύ περισσότερα τα κατά, και ειδικά στα δικά μας τα μέσα, που δεν είναι 5.000, είναι 50.000 και 100.000 τα σχόλια, είναι 90% κατά και 10% κάποια τρόλ. Οπότε δεν ξέρω πού βγάζουν τα νούμερα αυτά. Βλέπω ότι και οι δημοσκοπήσεις αρχίζουν πλέον και μαζεύονται, και εκεί που πήγα το δείξει 70-30, 60-40, το δείχνει even που λένε και στο καζίνο, ίσα βάρκα, ίσα νερά. Ελπίζω να αποτυπωθεί η αλήθεια πραγματικότητα. Ζείτε μες στον κόσμο, ζούμε μες στον κόσμο, βράζει η κοινωνία. Αλλά, το ξαναλέω, έχει ευθύνη ο Έλληνας. Να μην ξεχάσει, αλλιώς θα μην διαμαρτύρεται στο μέλλον. Και λέμε ότι μπορούσαν τα υπόλοιπα κόμματα που λένε στη Βουλή διαφωνούμε, θα μπορούσαν να είχαν εμποδίσει να περάσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Τους προκαλούμε. Αυτούς που λένε όχι. Μπορούν να εμποδίσουν να ψηφιστεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Σας προκαλούμε λοιπόν κύριοι. Σας προκαλούμε. Τολμήστε. Αν αγαπάτε την πατρίδα όπως λέτε. Τολμήστε. Αν αγαπάτε την οικογένεια όπως λέτε. Τολμήστε. Αν αγαπάτε όπως λέτε τη θρησκεία μας. Σε πράξη θέλει ο Έλληνας. Από λόγια χορτάσαμε από όλους σας. Από όλους αυτούς τους πολιτικούς που θέλουν μόνο καρέκλα. Χορτάσαμε λόγια. Γι' αυτό εμείς δεν είμαστε οι ίδιοι με αυτούς. Δεν έχουμε καμία σχέση με αυτούς. Δεν έχουμε καμία σχέση και ούτε θέλουμε και να έχουμε σχέση έτσι, με αυτούς. Ξαναπες το αυτό. Και πάμε θέλουμε. Λοιπόν όλοι να ρίξουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας το νομοσχέδιο το συγκεκριμένο. 212-214-85-85 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Θα δείτε. Μεγάλη κινητοποίηση ξεκινάμε. Ξεκινάμε, θα τα δείτε. Ξεκινάμε Αττική, Βόρεια Ελλάδα, παντού σε όλη τη χώρα. Σιγά σιγά, παντού. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι συλλογές υπογραφών σε όλη τη χώρα. Από άκρη σ' άκρη. Και να πούμε και κάτι. Το σαμποτάζ που μας κάνουν και μέσα ενημέρωσης. Να το πούμε αυτό. Δεν θέλουν αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν κάποιες μικρές εξαιρέσεις, αλλά στην πλειοψηφία των μέσων ενημέρωσης δεν θέλουν να δείξουν τη δυναμικότητα του ελληνικού λαού. Φίλιππα, να διακόψω, να πω κάτι. Πες μας, Θανάση. Λοιπόν, πάλι εγώ τους απαντώ με τα λόγια του Αγίου Παϊσίου.
Λέει ο Άγιος Παΐσιος, η γυναίκα όταν δεν έχει παιδιά, αν δεν αξιοποιήσει το θέμα αυτό πνευματικά, βασανίζεται. Τι θα προκύψει λοιπόν εφόσον περάσει, ακόμα και αν περάσει. Μα θα το καταρρύψουμε εμείς. Η γυναίκα που θα είναι η παρένθετη μητέρα, που στην ουσία είναι εμπόριο. Εργαλείο. Λοιπόν, εργαλείο. Τι θα γίνει όταν αυτή η μητέρα χτυπήσει το βιολογικό της αίσθητο και ζητήσει το παιδί πίσω. Μάλιστα. Αυτό δεν το σκέφτονται. Δεν μπορώ να καταλάβω ότι είναι τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή, δεν μιλάμε μόνο για την αμαρτία. Μιλάμε και στην κανονικότητα της ζωής. Δηλαδή, έρχεται ένα παιδάκι το οποίο όταν μεγαλώσει θα ψάξει να βρει τη μητέρα του. Ποιον θα βρει, δύο πατεράδες ή δύο μανάδες. Εκείνη... Θα ψάξει να βρει τη βιολογική μητέρα του. Είναι λογικό σε αυτό που λέει ο Θανάσης Σταύρο. Έχει δίκιο. Γιατί, βέβαια. Γιατί θα πει πώς γεννήθηκα εγώ. Ποιος με έφερε στον κόσμο. Γίνεται δύο άνδρες να τεκνοποιήσουν, να γεννήσουν. Αυτό. Όχι. Άρα θα πει το παιδάκι, όταν θα μεγαλώσει, ποια μάνα με γέννησε εμένα. Ποια μάνα με γέννησε εμένα. Θα δημιουργούνται πάρα πολλά σοβαρά ζητήματα. Θα μείνουμε εδώ πέρα, πάμε γρήγορα σε σένα Σταυλαλούρου και σε λίγο, Ανδρέα Καραγιάννη, έχουμε ένα εξοργιστικό ντοκιμαντέρ του Netflix που δείχνει το Μέγα Αλέξανδρο να ερωτοτροπεί και να φυλάει τον ηφαιστείωνα. Αυτά να τα βλέπουν.